Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης. Πριν περάσουμε να αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, την ενδεκάδα, τον MVP και την στιγμή, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε και η 24η αγωνιστική της Super League και με μεγάλα μάτς και με εκπλήξεις και φυσικά με τον ντέρμπι της Αθήνας Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες, κοντά μας σήμερα Κωνσταντίνος Ζάλιαρης. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαίρετε. Και ξεκινάμε λοιπόν με την ενδεκάδα της αγωνιστικής, κλασικό σύστημα 4-4-2. Υπενθυμίζουμε πως δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας. Ξεκινάμε με τον οφύλακα, Βέρχουλστ του Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι, καθόλου εύκολη νίκη για τον Απόλλωνα Σμύρνης, το 2-1 επί του Όφη. Έχει βγάλει πάρα πολλές φάσεις ο πορτιέρο των γηπεδούχων. Έχει κρατήσει την ομάδα του όσο πρέπει, τουλάχιστον στην στιγμή που υπήρχε η ισοπαλία στο σκορ. Και τελικά κατάφερε με τον γκολ του Ιωαννίδη στο τέλος να πάρει και την νίκη. Πάμε τετράδα της άμυνας, με τους τρεις αμυντικούς μάλιστα να έχουν σκοράρει την αγωνιστική που μας πέρασε. Δεξιά ο Μπέρτος της Λάρισας, αριστερά ο Γκάνεα του Άρη και κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Βέλεθ του Παναθηναϊκού και ο Γκρίλο από τον Βόλο. Νομίζω αξίζει να σταθούμε περισσότερο και στον Βέλεθ, ο οποίος ήταν και τραυματίας, είχε ένα μικρό πρόβλημα στο πόδι λίγο πριν τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά πέτυχε και το εκπληκτικό γκολ. Ο Γκρίλο έχει τον γκολ για τον Βόλο απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ ο Γκάνεα ίσως μία από τις καλύτερες στιγμές και τα γκολ της αγωνιστικής φυσικά με τον αριστερό κεραυνό. Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να το ψηφίσει και ως Nivea Men Best Goal στο site της Super League. Πάμε στα half. Δεξιά Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ, αριστερά ο Σίτο του Αστέρα Τρίπολης και στον άξονα ο Σάσα του Άρη και ο Εμβιλά του Ολυμπιακού. Ο καθένας έχει παίξει τον ρόλο του αυτή την αγωνιστική από την τετράδα της μεσαίας γραμμής. Ίσως μια μικρή έκπληξη να ήταν και ο Στάικος, ο οποίος έκανε καλό μάτς για τον Όφη, ο οποίος ιτήθηκε βέβαια κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Λιβάη είχε τον γκολ για την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, στα χάφο Εμβιλά είχε τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Το νικητήριο γκολ για το 2-1. Ο Σίτο έχει πολύ καλό γκολ για τον Αστέρα, το πρώτο με προβολή από αριστερά απέναντι στον ΠΑΟΚ έχοντας ανοίξει το σκορ και ο Σάσα φυσικά για τον Άρη που κάνει τη διαφορά συνήθως στην μεσαία γραμμή. Και εδώ και τα τέσσερα χαφ μας σκόραραν στην 24η αγωνιστική και καταλήγουμε με τους δύο επιθετικούς. Πινακάς για την Άρη που χάρισε μια πολύ σημαντική νίκη στην ομάδα του και ο Λουίς Φερνάντεθ από τον Αστέρα Τρίπολης. Γκολ με ένστικτο από τον Πινακά, ο οποίος βρίσκει απλά την μπάλα μπροστά του και κάνει εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ για μια πολύ σημαντική νίκη για την ΑΕΛ, μια προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία. Και από εκεί και πέρα ο Λουίς Φερνάντεθ, ο οποίος έχει πάρει ακόμα μια ασίστ από τον Μπαράλες, ο οποίος απέδειξε ξανά πόσο καλός κεφαλοσφαιριστής είναι, τη γύρισε την μπάλα προς τα πίσω και από εκεί και πέρα την υπόλοιπη δουλειά την έκανε ο συμπαίκτης του φεύγοντας τον χώρο και πλασάροντας. Και τον Πινακά και τον Λουίς Φερνάντεθ μπορεί να ψηφίσει το Nivea Men Player of the Month στο site φυσικά της Super League. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω στον Κωνσταντίνο τρεις φωτογραφίες και αυτός διαλέγει την καλύτερη. Πρώτη, από το μάτς του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ. Πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω από την μπάλα Κωνσταντίνε, έτοιμοι ουσιαστικά να εκτελέσουν ένα φάουλ, αλλά φαίνεται σαν μια φωτογραφία απογοήτευσης, που φυσικά είναι και απογοήτευση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, μιας και έχασαν από τον Αστέρα με 2-1. Ναι, δεν τους πήγε το παιχνίδι. Ο Αστέρας είχε την αποτελεσματικότητα στην επίθεση και με τον Σίτο και με τον Λουίς Φερνάντεθ να πετύχει τα δύο γκολ. Προσπάθησε ο ΠΑΟΚ αρκετά και επιθετικά. Είχε τις φάσεις του. Δεν είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από τον γκολ που πέτυχε. Ωστόσο, η απογοήτευση είναι λογικό να έρθει στους Θεσσαλονικείς. Δεύτερη φωτογραφία από το ντέρμπι της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και το chatting που είχαν ο Μπόλωνη με τον Χιμένεθ μετά το τέλος του αγώνα. Ναι, ουσιαστικά τα έλεγαν μετά από ένα μάτς το οποίο δεν τους πήγε καθόλου καλά και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Αλληλοεξουδετερώθηκαν, τα έλεγαν οι δύο προπονητές. Ο Μπόλωνη τα είπε και με τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Χιμένεθ λόγω Ισπανίας βέβαια τα έλεγε και με τον Βέλεθ αρκετή ώρα μετά το μάτς. Οπότε ουσιαστικά ανέλησαν λίγο την κατάσταση. Και τρίτη φωτογραφία από τον Βόλο στο μάτς της Δευτέρας. Μετά το τέλος του αγώνα, Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Σωτήρης Νίνης βρήκαν την ευκαιρία μετά από πάρα πολύ καιρό να τα πούνε και από κοντά συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Η επιστροφή του Νίνη στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει αυτές τις στιγμές με όλους τους παλιούς φίλους του και τους γνωστούς από όλες τις ομάδες. Τα έχει πει και με τον Παναθηναϊκό και με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο τώρα. Οπότε ακόμη μια ωραία στιγμή. Και πού καταλήγεις, Κωνσταντίνε? Νομίζω θα πάμε στην φωτογραφία με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένα από τα πιο ωραία κλικ φωτογραφίας από τα γήπεδα που βλέπουμε σε κάθε αγωνιστική. Αποτυπώνει συναισθήματα τα οποία είναι ξεκάθαρα για το αποτέλεσμα που πήρε η ομάδα του Γκαρσία. Στιγμή της αγωνιστικής λοιπόν, η φωτογραφία του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής θα μπορούσε να είναι ο Σίτο από τον Αστέρα Τρίπολης. Νομίζω όμως ότι ο Κρίστιαν Γκάνεα του Άρη με τον γκολ και την ασίστ που έδωσε κόντρα στον Ατρόμητο είναι ξεκάθαρα ο MVP της αγωνιστικής.
Ναι, Κρίστιαν Γκάνεα, γκολ και assist, εξαιρετικό γκολ, ίσως το καλύτερο της αγωνιστικής αυτής στην Super League. Είχε και την assist στο δεύτερο τέρμα των κίτρινων της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλό παιχνίδι, θα το θυμάται και αυτός, γιατί δεν είχε ξεκινήσει πολύ καλά η αλήθεια είναι την σεζόν. Είχε αποκτηθεί και ακόμα ένας αριστερός back για τους Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι με αυτό το match μπορεί πλέον να πάρει τα πάνω του και να κάνει ανάλογη συνέχεια. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, MVP της 24ης αγωνιστικής ο Κρίστιαν Γκάνεα, ο οποίος με τον γκολ και την assist ανέβασε τον Άρη στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.